Αφού λοιπόν δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να περιορίσουμε τον ιό στην κοινότητα, το επόμενο βήμα ήταν να πάμε με τα εμβόλια. Γιατί αυτό κάνουμε μια ζωή. Γιατί αυτό ήταν η σωτηρία μας από πολλές λοιμώξεις. Αυτό ήταν η σωτηρία μας από τη διφθερίτιδα, από την πολυμελίτιδα, από τον αιμόφυλλο, από πάρα πολλά μικρόβια τα οποία προκαλούσαν δεκάδες χιλιάδες κρούσματα ή θανάτους ανά την Ιφίλιο και σιγά σιγά καταφέραμε να τα ελέγξουμε. Εδώ είναι χαρακτηριστικά η Λαρά, που με το ξεκίνημα του εμβολιασμού άρχισε να υποχωρεί. Αλλά όταν χαλαρώνουμε, επανέρχεται. Και ο Κοκκίτης, ο οποίος επίσης με το ξεκίνημα του εμβολιασμού υποχώρησε. Αλλά στη δεκαετία του 80, επειδή υπήρχε μια παραφιλολογία ότι είναι βαρύτερο, ότι είναι φωνικό το εμβόλιο του Κοκκίτη και διάφορα τέτοια, τα έχουμε ζήσει αυτά από τη δεκαετία του 80 και τα ζούμε ξανά. Από την εποχή του Τζένερ, τον 18ο αιώνα τα ζούμε. Λοιπόν, είδατε ότι υπήρχαν εξάρσεις στον Κοκκίτη, οι οποίες ευτυχώς τον τελευταίο καιρό έχουν εξαφανιστεί. Αυτό είναι ο Τζένερ, ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ενάντια στην ευλογιά του και επειδή η τακτική αυτή όμως είναι μια τακτική την οποία έχει ελληνική βάση και ο Πυλαρινός αλλά και ο Τιμόνιος ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι την εισήγαγαν σχεδόν 100 χρόνια πριν τον Τζένερ την πρακτική, μια παρόμοια πρακτική με τον εμβολιασμό του Τζένερ. Ο Πυλαρινός, ένας κεφαλονίτης, ο οποίος δούλεψε και στη Σμύρνη και στην Βενετία και στην Αυλή του Τσάρου. Ο Τιμόνιος το ακολούθησε, ήταν ας πούμε μαθητής του, ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε πολλά πολλά χρόνια πριν τον Τζένερ ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία παθογόνο νόσο κάνοντας ένα κόλπο τέτοιο, μαθαίνοντας τον οργανισμό να αντιμετωπίζει μία σχετική νόσο. Και από εκεί και πέρα φτάσαμε στον Παστέρ. Από την βιογραφική ταινία του βλέπουμε αριστερά και εδώ δεξιά είναι οι μαθητές του Παστέρ. Είναι μια απίστευτη ομάδα ανθρώπων. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς όλους τους επιστήμονες που πέρασαν από το σχολείο του Παστέρ, από το Ινστιτούτο Παστέρ και το πόσα πρόσφεραν στην επιστήμη, είναι ένας τεράστιος κατάλογος. Να πούμε ότι έχει μία εξαίρεση. Ο Σελίν πέρασε από εκεί, δεν τάρεσε καθόλου και έγραψε και βιβλίο για το θέμα και είναι το γνωστό βιβλίο του Σελίν που τον έκανε διάσημο αργότερα. Να πούμε, πολλοί λένε γιατί βρήκαμε τόσο νωρίς εμβόλια. Να πούμε ότι δεν βρήκαμε τόσο νωρίς εμβόλια για τον απλούστατο λόγο ότι όλη αυτή τη διαδικασία την δουλεύουμε χρόνια. Την πρώτη φορά που σκεφτήκαμε ότι πρέπει να βάλουμε κάπως το mRNA μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό ή σε έναν άλλον ζωικό οργανισμό, ήταν ήδη από τη δεκαετία του 70. Εδώ βλέπουμε μια δημοσίευση από τον Γιώργο, νομίζω, Δημητριάδη, από την Βρετανία, ερευνητή, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος κατάφερε να βάλει αυτό το πολύ εύθραστο mRNA, το οποίο το κοιτάς και διαλύεται, ας πούμε, να το βάλει μέσα σε κάποια λιποσωμικά σωματίδια, να μπορέσει να το περάσει μέσα στον οργανισμό. Από το 1978 ήδη. Μετά βλέπετε εδώ μία δημοσίευση από το 2014 πάνω και τα ονόματα είναι ο Γκουρ Σαχίν, ο άνθρωπος από ο Τούρκος μετανάστης στη Γερμανία που έφτιαξε την BioNTech και μας πρόσφερε το εμβόλιο αυτό που το λεγόμενο της Pfizer. Μαζί η Κατελίν Καρικό, η Ουγγαρέζα μετανάστρια, η οποία ήταν η πρώτη ουσιαστικά που πάλεψε τόσο πολύ και ο άνθρωπος ο οποίος πάλεψε τόσο πολύ για την δημιουργία των mRNA εμβολίων και ένα επόμενο Νόμπελ ιατρικής προφανώς. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ήδη από το 2011 υπήρχαν σκέψεις για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τον έμπολα με εμβόλια αδενοϊού, σαν τα εμβόλια της AstraZeneca ή της Johnson & Johnson ή το ρώσικο το Sputnik. Δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία ξυπνήσαμε μια μέρα και είπαμε θα φτιάξουμε αυτά τα εμβόλια και συνεπώς είναι μια νέα και αδοκίμαστη τεχνολογία. Είναι μια τεχνολογία την οποία την δουλεύουμε καιρό. Και συγχρόνως είναι μια τεχνολογία που αναπτύσσεται συνέχεια. Αυτό είναι ένα δέντρο λοιπόν το οποίο είναι στη χυλή. Κυρίως, κάπως λέμε, Chilean bark tree, κάπως έτσι λέγεται, και το οποίο έχει κάποια συστατικά τα οποία είναι φοβερά νοσοενισχυτικά και είναι η βάση για ένα καινούριο εμβόλιο αυτό της Novavax, το οποίο το περιμένουμε και φαίνεται να είναι εξαιρετικό και πολύ αποδοτικό ενάντια στον κορονοϊό. Απλώς έχει καλώσει. Γιατί για να παραχθεί χρειάζεται να έχουμε την πρώτη ύλη από αυτό το bark tree, το χιλιανό, το κοιλάγια. Λοιπόν, και είναι σε έλλειψη. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση εκεί για το πώς θα μπορέσουν να πάρουν το πρωτογενές υλικό για να φτιάξουν το Matrix 1, το λεγόμενο, που είναι ένα φοβερό νοσοενισχυτικό τους. Γιατί λοιπόν δεν είναι βιαστική η παρασκευή των εμβολίων? Για τον απλούστατο λόγο, ό,τι βλέπετε πάνω είναι το πώς προχώρησαν τα εμβόλια για τον έμπολα. Έχουμε δύο εγκεκριμένα εμβόλια για τον έμπολα και τουλάχιστον άλλα τέσσερα τα οποία ουσιαστικά θεωρούνται και αυτά ότι έχουν περάσει όλες τις εξετάσεις. Λοιπόν, στον έμπολα
Καθυστερούσαμε. Έπρεπε από όταν ξεκίνησε η επιδημία στην Δυτική Αφρική, που ήταν το 2013 έως το 2015, μέχρι να προχωρήσουν οι δοκιμές, να προχωρήσουν οι εγκρίσεις, να γίνουν η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση, η τρίτη φάση και το καθεξής, μετά τέλους η πανδημία, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν άλλες τρίτες φάσεις, μέχρι να φτάσουμε στην έγκριση από το FDA, που ήταν το πρώτο εμβόλιο τον Οκτώβριο του 2019 και ακολούθησε άλλο ένα το καλοκαίρι του 2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό χρειάστηκε ένα διάστημα 70 μηνών. Αντίθετα, όλα έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα στη διάρκεια του κορονοϊού, γιατί καταλάβαμε ότι υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ότι που μάστιζε την ανθρωπότητα, που διέλυε που απειλούσε με διάλυση ακόμα και τον ίδιο τον πολιτισμό μας και προκαλούσε 100.000 νεκρών. Και από την άλλη, ήταν ένα θέμα το οποίο δόθηκε χρηματοδότηση, γιατί ήταν ένα νόσημα που ήταν και στον αναπτυγμένο κόσμο, ας είμαστε ειλικρινείς, και συγχρόνως υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν μελέτες. Διότι αυτόματα έτρεξαν δεκάδες μελέτες για δεκάδες υποψήφια εμβόλια, γιατί δυστυχώς υπήρχαν κρούσματα. Δηλαδή μπορούσες να μελετήσεις. Μπορούσες να βάλεις 20.000 ανθρώπους από εδώ και 20.000 ανθρώπους από εκεί και να δεις μέσα σε 2 μήνες ποιοι κόλλησαν και ποιοι δεν κόλλησαν. Αυτό δεν μπορούσες ποτέ να το κάνεις στον έμπολα. Δεν μπορούσες να το κάνεις, για παράδειγμα, στον ιό MERS, που είναι ξαδερφάκι του έμπολα στη Σαουδική Αραβία, που έχουμε 2 εμβόλια, 3 σε πρώτη φάση που φαίνονται καλά. Αλλά πώς να τα δοκιμάσεις, αφού κρούσματα εμφανίζονται στη Χάση και στη Φέξη, ευτυχώς, γιατί εκεί πεθαίνουν 3 στους 10. Τα mRNA, είπαμε ότι έχετε ακούσει περίπου πώς λειτουργούν, αυτά είναι από το επίσημα γραφήματα της Κομισιόν, ότι ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι έρχονται, ότι σου στέλνουν ένα SMS ή ένα γράμμα. Έρχεται λοιπόν μέσα σε ένα ωραίο ανθεκτικό περιτύλιγμα το γράμμα και το οποίο έχει οδηγίες χρήσης ανάσης στο IKEA, ας πούμε, και σου λέει, κοιτάξτε να δείτε, ναι, φτιάξε αυτό με ό,τι έχεις στο σπίτι σου. Με ό,τι έχεις στο σπίτι σου θα φτιάξει μια κατασκευή. Την βλέπεις αυτή την κατασκευή. Άμα ποτέ τη δεις αυτή την κατασκευή, να είσαι σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα, γιατί θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, οπότε εσύ έχεις την ετοιμότητα και απλά το φτιάχνεις. Δεν μπαίνει τίποτα στον πυρήνα σου, δεν μπαίνει στο DNA σου, στον προθάλαμο του σπιτιού σου έρχεται το δέμα, αυτοκαταστρέφεται αμέσως μετά. Ουσιαστικά δεν περνάει κάτι, δεν μένει μια μόνιμη υπενθύμηση. Η μόνιμη υπενθύμηση, μόνιμη, δεν ξέρουμε πόσο τέλος πάντων, η υπενθύμηση που μένει είναι ότι ο οργανισμός θα πρέπει να. Όταν δει αυτή την ακίδα, θα πρέπει κατευθείαν να την αποκτάει κάποια ανοχή. Απ' την άλλη υπάρχουν τα άλλα μυαλά. Υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι και θα είναι το CureVac, που είναι ένα γερμανικό Γιώργο, υπάρχει κάποια εκό, δεν ξέρω αν έχεις ανοίξει ένα ή κάποιος έχει βάλει ένα μεγάφρον, διότι συνέχισε, αλλά υπήρχε μια εκό. Για συνέχισε τώρα. Λίγο πιο αργά. Γιώργο, μου ακούς? Μιλάει και κάποιος άλλος. Αντώνη, πρέπει να κοιτάξεις τον Νίκο το Χιλά. Δεν έχει κλείσει το μικρόφωνο του. Μήπως από εκεί είναι. Εντάξει τώρα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τέτοια λοιπόν εμβόλια, όπως είπαμε, mRNA είναι εκτός από τις Pfizer και τις Moderna, είναι και τους CureVac, που είναι ένα σημαντικό εμβόλιο, το οποίο ειδικά για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένα εμβόλιο το οποίο περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι δοκιμές του μέσα στα τέλη του επόμενου μήνα και πιθανώς να υπάρξει αδειοδότηση. Έχει συμφωνήσει η Bayer, ένας μεγάλος κολοσσός, να συμμετέχει στην παραγωγή του, που έχει ικανότητα μεγάλης παραγωγής, και συγχρόνως είναι ένα εμβόλιο που αποκλειστικά την παραγγελία του την έχει εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή θα πάρει 400 εκατομμύρια δόσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον όσον αφορά λοιπόν το θέμα έλλειψης ή παροχής εμβολίων, εμβόλια θα υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού σχεδόν για οποιονδήποτε θέλει να εμβολιαστεί. Αν και εδώ που τα λέμε, και αυτή τη στιγμή όποιος θέλει να εμβολιαστεί έχει εμβόλιο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Το οποίο δεν είναι για καλό βέβαια που συμβαίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Υπάρχουν λοιπόν και τα άλλα τα εμβόλια, όπως είναι αυτά της AstraZeneca, το Sputnik, το ρώσικο, κάποια από τα κινέζικα εμβόλια, της CanSino και φυσικά το εμβόλιο της Johnson & Johnson, που χρησιμοποιούν μια σχεδόν κοινή λογική, παίρνουν έναν θεωρητικά άκακο αδενοϊό, τον οποίο δεν προκαλεί προβλήματα στον άνθρωπο, τον κάνουν έτσι, τον πειράζουν λίγο ώστε να μην μπορεί να παράγεται και στη συνέχεια του προσθέτουν στην πληροφορία του, το βάζουν και την ακίδα αυτή, την περίφημη του κορονοϊού. Έτσι ο οργανισμός αναγνωρίζει και φτιάχνει αντισώματα εναντίον του αδενοϊού κατά κάποιον τρόπο, εναντίον πρωτεϊνών του αδενοϊού, αλλά φτιάχνει και εναντίον της ακίδας. Και συγχρόνως δεν νοσεί από κάτι.
Είναι μια τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί στον έμπολα, ειδικά χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ. Χρησιμοποιούνται και άλλοι ιοί. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Και υπάρχουν και τα παραδοσιακά εμβόλια, αυτά που ξεκινάνε από την εποχή του Παστέρ. Δηλαδή τα εμβόλια που σου λένε παίρνουμε τον ιό, τον περνάμε από φορμόλι για να τον απενεργοποιήσουμε και στη συνέχεια τον βάζουμε σε ένα ωραίο πλυντήριγμα, τον βάζουμε απενεργοποιημένο μέσα στο σώμα μας, μέσα με το εμβόλιο. Ο οργανισμός αναγνωρίζει τις πρωτεΐνες αυτού του απενεργοποιημένου ιού και φτιάχνει αντισώματα. Τέτοια είναι τα κινέζικα εμβόλια, τη Sinovac και τη Sinopharm κυρίως, που κυκλοφορούν πάρα πολύ στον κόσμο και σε άλλες χώρες, κυρίως σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, και για τα οποία έχουμε λίγες πληροφορίες. Έδωσε πριν από λίγη ώρα μια γνωμοδότηση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν έχω πρόβλημα να τη διαβάσω, γιατί είναι πάρα πολλά τα slide. Θα είναι και αυτά χρήσιμα εμβόλια, είναι πολύ ήσυχα από πλευράς παρενεργειών. Τι κάνουν τα εμβόλια? Αυτό κάνουν τα εμβόλια και αυτά είναι το Ισραήλ. Βλέπετε, το μπλε είναι τα πόσα περιστατικά έχουν, τα πόσα θετικά έχουν καθημερινά. Από το πικ που ήταν στα τέλη Γενάρη, που ήταν στα μέσα Γενάρη, που ήταν στα 8.000 κρούσματα ημερησίως, στα 8.000 θετικά, σε ένα πληθυσμό ίδιο με της Ελλάδας, βλέπετε ότι έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ. Σήμερα ήταν, χτες και σήμερα ήταν γύρω στα 10 θετικά κρούσματα. Αυτό είναι, με όλα ανοιχτά. Αυτό είναι η επιτυχία του Ισραήλ, αυτό είναι και το δικό μας μέλλον, αν καταφέρουμε να εμβολιαστούμε. Και αν καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί με όσο δυνατόν λιγότερες πληγές. Η πορτοκαλί γραμμή είναι η μεθ, ας πούμε, και τα μπλε και η πράσινη γραμμή είναι οι θάνατοι, οι οποίοι έχουν μηδενίσει εδώ και μέρες. Αυτό είναι το μέλλον μας, η επιτυχία να καταφέρουμε μέσω του εμβολιασμού να μηδενίσουμε τα κρούσματα και να μπορούμε να έχουμε όλα ανοιχτά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο θα το πούμε στη συνέχεια. Πάλι από το Ισραήλ, εδώ βλέπετε αναλυκειακή ομάδα πώς αυξανόταν ο εμβολιασμός, η εμβολιαστική κάλυψη, που είναι ας πούμε το μπλε, το σκούρο είναι μία δόση, το ανοιχτό είναι οι δύο δόσεις. Έπεφταν σιγά σιγά εδώ τα κρούσματα, έπεφταν τα θετικά, έπεφταν οι διασωληνώσεις, έπεφταν οι θάνατοι σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Ερωτήματα για το εμβόλιο. Τι είναι η αποτελεσματικότητα και πώς ορίζεται? Στις περισσότερες δοκιμές ορίζεται ως η πιθανότητα, το πόσο ελαττώνει την πιθανότητα να νοσήσεις. Δηλαδή, σου λέει ένα εμβόλιο που έχει 95% πιθανότητα σημαίνει ότι έχεις 95% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσεις από τον ιό. Δεν είναι ότι θα πάρεις 100 και θα νοσήσουν 5, θα νοσήσουν 95, έχεις 95% λιγότερο πιθανότητα. Γιατί το αν θα νοσήσεις ή όχι εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες, από το ατομικό σου υπόβαθρο ανοσίας, υγείας και ούτω καθεξής. Ξέρουμε ότι στους ηλικιωμένους τα εμβόλια πάνε καλά. Ήδη από μια πολύ μεγάλη μελέτη στη Σκωτία μας είπαν ότι και το εμβόλιο, ειδικά το εμβόλιο της AstraZeneca με τη μία δόση του, κάλυψε εξαιρετικά τους άνω των 80. Ξέρουμε ότι σε κάποιους ανοσοκατασταλμένους υπάρχουν ζητήματα με το αν κάνουν ανοσία ή όχι. Σε κάποιους ανθρώπους που παίρνουν συγκεκριμένα φάρμακα, χημειοθεραπείες ή βιολογικούς παράγοντες ή ακόμα και μια απλή μεθοτρεξάτη ή μια απλή κορτιζόνη σε ρευματολογικούς ασθενείς. Εκεί μπορεί να έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρουμε, αλλά το θέμα είναι το εξής. Η ανοσία δεν είναι μόνο το αντισώματο που μετράμε. Η ανοσία είναι και άλλα πράγματα. Είναι η κυταρική μνήμη που υπάρχει. Είναι οι διάφορες ανοσολογικές μνήμες. Υπάρχουν διάφορα άλλα κύτταρα που εμπλέκονται σε αυτό και κάποια στιγμή θα πρέπει να ψάξουμε γρήγορα, παγκοσμίως, να δούμε πώς πάει αυτή η ανοσία που δεν τη μετράς εύκολη, δεν τη μετράς στο εργαστήριο της γειτονιάς σου, πώς πάει αυτή η ανοσία σε αυτούς τους ανθρώπους, μήπως χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο, να τους καλύψουμε μια περαιτέρω δόση, αν θα χρειαστεί κάποια άλλη δόση. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι όσοι έχουν ήδη νοσήσει, χρειάζονται ουσιαστικά μία δόση του εμβολίου. Αυτό έχει αποδειχθεί με πάρα πολλές μελέτες, ότι μία δόση σε αυτούς φτάνει και περισσέψει και μάλιστα η μεγαλύτερη, η ευρύτερη και εντονότερη ανοσία σε όλους τους δείκτες παρατηρείται στους ανθρώπους που έχουν νοσήσει και έχουν κάνει και μία δόση του εμβολίου. Θα μου πεις γιατί τους κάνουμε ακόμα δύο δόσεις. Δεν έχουν καταλήξει ακόμη, το μελετάνε διάφοροι οργανισμοί. Νομίζω ότι στη Γαλλία και στην Ισπανία ήδη το έχουν περιορίσει και τους κάνουν μόνο μία δόση. Πόσο καιρό κρατάει η ανοσία? Κρατάει, δεν ξέρουμε πόσο. Η φυσική ανοσία, για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη προδημοσίευση έδειξε ότι κρατάει πάνω από 12 μήνες σε εξαιρετικά επίπεδα στους περισσότερους. Αλλά το περισσότερους δεν μπορείς να το προβλέψεις αν θα είσαι εσύ μέσα σε αυτό. Προστατεύουν τα εμβόλια το να μεταδώσεις τον ιό? Το μεγάλο ερώτημα. Θα σταματήσουν τα εμβόλια την πανδημία? Πρόσφατες ανακοινώσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, με βάση τα περιορισμένα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ναι, ο άνθρωπος ο οποίος είναι εμβολιασμένος, ακόμη και αν έρθει σε επαφή με τον ιό και κουβαλάει τον ιό απάνω του, έχει πολύ μικρές πιθανότητες να το μεταδώσει.
πολύ, είναι very low ως low ο κίνδυνος. Μικρές, πολύ μικρές οι πιθανότητες να το μεταδώσει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε πριν μπορέσουμε να έχουμε μια μεγάλη διάχυση του εμβολιασμού στην κοινότητα. Τότε θα βγάλουμε τις μάσκες, τότε θα μπορέσουμε να, με ασφάλεια να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους χωρίς να φοράμε μάσκες και ακόμη και σε κλειστούς χώρους. Τι κάνουν τα εμβόλια με τις μεταλλάξεις? Αυτό είναι το σχήμα από τον Γιώργο Παπλάκη, τον καθηγητή. Λοιπόν, οι μεταλλάξεις είναι μεταδοτικότερες. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ειδικά η Βρετανική μετάλλαξη ήταν δεδομένο ότι θα κυριαρχούσε. Το λέγαμε τέλη Δεκέμβρη ότι είναι δεδομένο τέλη Μαρτίου θα κυριαρχήσει πλήρως στην Ελλάδα, όπως και κυριάρχησε. Η έννοια Βρετανική μετάλλαξη είναι λάθος βέβαια και θα έπρεπε να το βάλω σε εισαγωγικά. Η μετάλλαξη πρωτοπαρατηρήθηκε στη Βρετανία. Γιατί δεν λέμε Κινέζικος ιός, λέμε ο ιός, ο SARS-CoV-2. Δεν λέμε. Οπότε δεν πρέπει να λέμε και Βρετανική μετάλλαξη. Είναι μια πολύ μεταδοτική μετάλλαξη. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Επικράτησε. Πιθανώς να είμαστε και τυχεροί που επικράτησε. Γιατί περιορίζει από ό,τι φαίνεται την κινητικότητα κάποιων άλλων μεταλλάξεων, όπως παραδείγματος χάρη αυτή τη μετάλλαξη που πρωτοπαρατηρήθηκε στην Νότιο Αφρική και η οποία φαίνεται να έχει μια τάση να ξεφεύγει από την ανοσολογική μας μνήμη ως ένα βαθμό. Δεν ανησυχούμε πολύ, γιατί εδώ σε έναν πίνακα φαίνεται ότι για όλες τις μεταλλάξεις, αυτή είναι η μετάλλαξη που πρωτοπαρατηρήθηκε στην Βρετανία, αυτή στη Νότιο Αφρική, η Βραζιλία, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, κάποιες άλλες μεταλλάξεις που έχουν ενδιαφέρον και οι περίφημες ινδικές εντός εισαγωγικών μεταλλάξεις. Υπάρχουν μελέτες για όλα που δείχνουν ότι τα εμβόλια τις πιάνουν μια χαρά και υπάρχουν και στοιχεία όχι μόνο από μελέτες και από κλινικές δοκιμές και από εργαστηριακές μελέτες, αλλά και από την πραγματικότητα από τον κόσμο. Και όταν βλέπεις ότι στη Χιλή, για παράδειγμα, η βραζιλιάνικη μετάλλαξη. Ξέφυγα. Η βραζιλιάνικη μετάλλαξη την πιάνει το ήπιο κινέζικο εμβόλιο, τότε μπορείς να είσαι ήσυχος ότι δεν θα έχουμε προβλήματα με τις μεταλλάξεις. Αρκεί να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις μεταλλάξεις ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μας προκύψει τίποτα καινούριο και χειρότερο που θα πρέπει να το διορθώσουμε. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο η εμβολιαστική κάλυψη είναι μεγαλύτερη. Εδώ είναι οι χώρες σε κατάταξη αναεμβολιαστική κάλυψη. Πλήρους εμβολιασμού. Το 99% του Γιβραλτάρ είναι πλήρως εμβολιασμένο. Οι Σεϊχέλες επίσης, για όποιος σκέφτεται διακοπές ή τα Φόκλαντ, δεν νομίζω ότι προτείνεται για διακοπές. Πλήρως εμβολιασμένο στο 55% είναι το Ισραήλ και έχει μηδενίσει. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και πολύ αισιόδοξο όσον αφορά την μελλοντική μας συμπεριφορά. Αλλά είπαμε, είναι και άλλα τα μέτρα. Όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, φτάνουμε εδώ κάτω και στην Ελλάδα, που είναι 8,8% η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη, ακριβώς όσο και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είμαστε χαμηλότερα στην κάλυψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη μία δόση.